Απιστία. Τι είναι η απιστία? Η απιστία είναι η έλλειψη πίστης σε μια σχέση, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε έναν άνθρωπο, η έλλειψη του συναισθήματος της ασφάλειας μέσα στη σχέση, το συναίσθημα ότι οι ανάγκες μου σαν άτομο δεν εξυπηρετούνται μέσα από τη σχέση, είτε αυτό είναι οι ανάγκες του άντρα, ο οποίος είναι ο κυνηγός, είναι το άτομο το οποίο θέλει την επιβεβαίωση της δύναμης του, είτε είναι οι ανάγκες της γυναίκας, η οποία είναι, εμείς το λέμε, η μήτρα, δηλαδή είναι το άτομο το οποίο θέλει να νιώθει ότι δημιουργεί μέσα από τη σχέση αυτή, ότι επιβεβαιώνεται, ότι γίνεται έγκυρη μέσα από το ότι ο ρόλος της σαν γυναίκα μέσα στη σχέση γίνεται σεβαστός. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η γυναίκα στις ηλικίες των 30 με 40 αρχίζει να σκέφτεται την πιθανότητα της απιστίας, διότι έχει δοκιμαστεί και νιώθει ότι κάτι λείπει, ενώ ο άντρας μπορεί να είναι άπιστος σε οποιαδήποτε ηλικία. Αποφεύγουμε αυτό το ρήγμα, αν μπορούμε να το πούμε ρήγμα μέσα στη σχέση, μέσα από την επικοινωνία. Τι είναι η επικοινωνία? Η έκφραση των συναισθημάτων που νιώθουμε μέσα στη σχέση, όπου δεν είμαστε μόνο αυτός που λέει, αλλά και αυτός που ακούει. Αυτή η επικοινωνία πρέπει να είναι διαχρονική. Το ζευγάρι πρέπει να επικοινωνά, πρέπει να ακούει. Όχι να ακούει μόνο ηχητικά, αλλά να ακούει και συναισθηματικά. Πρέπει να μπορεί να δίδει στο σύντροφο ή τη σύντροφο την επιβεβαίωση των αναγκών που έχει το άλλο μέλος, αλλά την ίδια στιγμή να απαιτά και να ζητά, να παίρνει και την επιβεβαίωση για τις δικές του ή τις δικές της ανάγκες. Είναι μια διαχρονική διαδικασία, η οποία δυστυχώς γίνεται δύσκολη, γιατί μετά το πρώτο χρόνο, ας πούμε, της σχέσεως, όπου όλα είναι μέλι γάλα, αρχίζουν πλέον να μπαίνουν άλλες καταστάσεις, επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, όπου αρχίζουμε πλέον να βάζουμε μέσα στη σχέση άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με την δημιουργία της σχέσεως. Οπότε το ζευγάρι πρέπει αυτές τις αλλαγές να αρχίσει να τις διαχειρίζεται με ωριμότητα. Ωριμότητα σημαίνει έχω μια αυτοεκτίμηση, εκτιμώ όμως και τον σύντροφο ή τη σύντροφό μου και πιστεύω, είναι αυτό που είχα πει για την εμπιστοσύνη πριν, και πιστεύω ότι θα διαχειριστεί εκείνος ή εκείνη τα πράγματα με τέτοιον τρόπο που να μείνουμε μέσα στη σχέση. Μετά από έναν επεισόδιο απιστίας για τον άντρα, όπως έχω ήδη πει, μπορεί να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του, εάν δεν έχει γίνει γνωστή η απιστία από την σύντροφο. Διότι ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχω καταπατήσει τη σχέση. Έχω απλώς επιζητήσει μια ερωτική, σεξουαλική επιβεβαίωση. Για τη γυναίκα όμως, άπαξ και περάσει το επεισόδιο της απιστίας, πολύ δύσκολα θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι και να συνεχίσει με τα δεδομένα εκείνης της σχέσεως, αν δεν το έχει μάθει ο σύζυγος ή ο σύντροφος για την απιστία. Όταν όμως γίνει γνωστή η απιστία, γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Γιατί? Διότι όλα είναι θέμα πλέον συνειδητοποίησης του πού ήταν το πρόβλημα. Και άμα συνειδητοποιήσουμε πού ήταν το πρόβλημα, να δουλευτεί με εμπιστοσύνη πλέον και από τους δύο. Συνήθως τι κάνουμε? Αμφιβάλλουμε το άλλον άτομο συνεχώς, γιατί δεν θέλουμε να ξαναπονέσουμε. Το περνούμε 100 κύματα, γιατί δεν θέλουμε, γιατί φοβόμαστε ότι θα το ξαναπεράσουμε. Εμένα μου θυμίζει τον παραλληλισμό με το γυαλί. Το γυαλί, άπαξ και σπάσει, για να ξαναενωθεί και να είναι στερεό, πρέπει και τα δύο κομμάτια να λιώσουν. Δηλαδή, εκεί που είναι, να σταματήσουν να είναι το στερεό τους κομμάτι και να αρχίσουν να γίνονται πιο αποδεκτικά
της άλλης πλευράς, δηλαδή να αρχίσουν να είναι διατεθειμένα να δεχτούν αυτόν τον κόλλημα με τόση θερμότητα που θα ξαναβρει η σχέση την ουσία της. Διότι η ουσία της σχέσεως είναι η εμπιστοσύνη.